Υπογράφηκε η Συμφωνία για τον Εξεχρονισμό 81 250 αρμάτων μάχη Leopard 2A4 στο επίπεδο TIYKLEO 2A4. Στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγχρονισμού TIYKLEO 2A4 που ξεκίνησε από την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η BMC θα υποβάλει σε πλήρη εξυγχρονισμό 81 250 άρματα μάχη Leopard 2A4 με κύριου αναδόχου, την Ρόκετσαν και την Ασελσάν. Οι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει χρησιμοποιούν ενεργά άρματα μάχη AMT στι επιχειρήσει εισβολή στο Συριακό έδαφο με τι ονομασίε Ασπίδα του Εφράτη, Κλάδο Ελέα, Πηγή τη Ειρήνη και Ασπίδα τη Άνοιξη, οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και τα εγκλήματα που διεξάγουν στη Βόρεια Συρία τακτικέ τουρκικέ δυνάμει. Επίση, η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, από την άλλη, πραγματοποιεί διάφορα έργα εξυγχρονισμού σε άρματα μάχη, όπω το σχέδιο εξυγχρονισμού 200 φρατ m M60T. Έω τώρα έχουν εξυγχρονιστεί περισσότερα από 160 άρματα μάχη M60T Σάμπρα, που είναι πλέον επιχειρησιακά. Ένα τέτοιο αριθμό αρμάτων μάχη στοχοποιεί και την Ελλάδα σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση ενώ αφορά την απόκτηση με το τέλο του προγράμματο μια ποιοτική υπεροχή σε άρματα μάχη, τα οποία ναι, μεν έχουν πολλά χρόνια στην πλάτη του, αλλά είναι αξιόπιστα και κυρίω εύκολου χειρισμού. Ο τουρκικό στρατό διαθέτει 932 άρματα μάχη. M60, από τα οποία θέλει να εξυγχρονίσει περίπου 200, τα οποία σε συνδυασμό με τα 81 Leopard 2A4 δημιουργούν τουλάχιστον δύο τεθωρακισμένες ταξιαρχίες πρώτης γραμμής, οι οποίες προορίζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις προς πάσα κατεύθυνση, Σύρια-Ιράκ ή οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί. Το όλο σκηνικό, όπω διαμορφώνει όμω το σύνολο των τουρκικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, μα καταδεικνύει ότι η Άγκυρα προετοιμάζεται συνεχώ με άγνωστες προθέσεις. Την ίδια στιγμή ανασύρονται ξανά παλιότερες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Άγκυρα λειτουργεί με προληπτικό τρόπο στο Αιγαίο, προσπαθώντας να ανοιχνεύσει αντιδράσεις από την Αθήνα. Οι Τούρκοι καταγράφουν καθημερινά τι αντιδράσει τη ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, θέλοντα να αποτρέψουν πάση θυσία μια μελλοντική επέκταση των ελληνικών ερευνών στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη περιοχή του Καστελορίζου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για μας.